Ο κύριος Μιχάλης Λεάνης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Πειραιά με τη Λαϊκή Συσπήρωση, και τον ευχαριστούμε θερμά. Και είσαστε, κύριε Λεάνη, ο άνθρωπος που κόβει το, για εμάς τουλάχιστον, το νήμα των ανθρώπων που θέλουν μέσα από το βήμα του Sky έτσι να γνωρίσουν και να γνωριστούν με το κοινό τους. Αν και εσείς δεν θέλετε κάτι τέτοιο, σας ξέρει πάρα πολύ καλά ο κόσμος. Τι κάνετε? Καλά, καλά, να μιλάμε στον ελληνικό, ρε Χριστίνα, γιατί... Πήγα να το κάνω θεσμικά, εντάξει, αλλά να ξέρουν. Θεσμικά, ναι, εντάξει, λογικό είναι. Από την άλλη μεριά θα μου πεις ότι τον δημόσιο διάλογο δεν ενδιαφέρει το δημόσιο διάλογο για τις, ας το πούμε, για τις συναδελφικές σχέσεις, αλλά από την άλλη μεριά αυτό θεωρώ ότι πρέπει να ισχύει όταν δεν υπάρχει υπερβολία. Το καλύτερο είναι να μιλάμε. Αφού γνωριζόμαστε έτσι κι αλλιώς, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι να κρύψουμε. Τώρα, βρε Μιχάλη, τι δουλειά έχεις εσύ, τι είναι αυτό? Δεν εννοώ ότι δεν είσαι πολιτικοποιημένο άτομο ή κάτι τέτοιο. Πας να μπλέξεις τώρα με την πολιτική, λέει ένας άνθρωπος που ξέρει τον Μιχάλη, που τα λέει πολύ ωραία στο μικρόφωνο, που ξέρει πάρα πολύ καλά το αθλητικό, που έχει αυτό το αλάνι μέσα του. Πού πας να μπλέξεις? Καταρχήν, δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι. Και άλλες φορές έχω κατέβει και στις νομαρχιακές, έχω κατέβει με τον Θανάση τον Παφίλη, και στις βουλευτικές την προηγούμενη στην πρώτη Πειραιά. Και κάθε φορά που θα μου κάνει την τιμή να μην περιλαμβάνει το ΚΚΕ, θα ανταποκρίνομαι. Η αλήθεια είναι αυτή. Από την άλλη, Χριστίνα μου, νομίζω ότι δεν έχουμε πλέον περιθώρια να καθόμαστε και να παίζουμε το ρόλο του Ξέρξη, να καθόμαστε στο Ρωσεγάλο για να βλέπουμε τι γίνεται στη Σαλαμίνα με την Ναυμαχία. Νομίζω ότι όλοι, λίγο πολύ, όταν μας καλούν, όταν μας κάνουν αυτή την τιμή να βοηθάει ο καθένας από τη δική του σκοπιά, από το δικό του μετερίζει, νομίζω ότι είναι καλό, και από τη στιγμή που είναι και πολιτικοποιημένος, είναι καλό να συμμετέχει. Εξάλλου, επαναλαμβάνω, διάγουμε καιρούς έτσι σκληρούς, απάνθρωπους θα έλεγα, και νομίζω ότι όσοι θέλουμε να συμβάλλουμε να αλλάξει αυτή η κατάσταση προς το καλύτερο, γιατί αυτή η κατάσταση, το γνωρίζεις πολύ καλά, δεν αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε από τη μια ώρα στην άλλη, ούτε με τις εκλογικές αναμετρήσεις από μια εκλογική αναμέτρηση, αλλά σίγουρα μπορεί να υπάρχει μια θετική συμβολή προς την θετική κατεύθυνση, πραγματικά να ενεργοποιούνται οι πολίτες, να ενεργοποιούνται οι δημοσιογράφοι, να ενεργοποιούνται όσο μπορούν περισσότεροι σε αυτήν την προσπάθεια κάποια πράγματα να αλλάξουν προς το καλύτερο. Αυτό να... πιστεύω και γι' αυτό συμμετέχω άλλωστε. Ποιο θεωρείς, Μιχάλη, ότι είναι το σοβαρότερο πρόβλημα? Άμεσα όμως θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Πειραιάς. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Πειραιάς είναι καταρχήν να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι όλα αυτά τα οποία μπορεί να γίνονται για αυτόν δεν τον αφορούν. Σε τελική ανάλυση. Αυτό πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο θέμα. Και αν το δούμε ευρύτερα, δηλαδή αν δεν το φοκάρουμε μόνο στον Πειραιά, θεωρώ ότι πρέπει να το δούμε παντού. Δηλαδή, ακούμε παραμουσκάρι ότι στον Πειραιά λέμε θα πέσουν τόσα εκατομμύρια. Ακούμε ότι στη Θεσσαλονίκη θα πέσουν άλλα τόσα. Στην Αθήνα άλλα τόσα. Μιλάω για τα μεγάλα αστικά κέντρα που εκεί συνήθως πέφτουν τα πολλά λεφτά. Ο κόσμος θα πρέπει να καταλάβει ότι την επόμενη μέρα η ανεργία θα παραμείνει, την επόμενη μέρα αυτό που λέμε η ανασφάλεια των νέων όσον αφορά το μέλλον τους θα παραμείνει, οι εργασιακές σχέσεις θα είναι στο ίδιο χάλι, δεν θα υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι ελαστικές μορφές εργασίας θα είναι αυτές οι οποίες θα κυριαρχούν στον χώρο, όλα αυτά τα προβλήματα θα υπάρχουν. Γιατί το λέω? Το λέω γιατί σίγουρα σε όλους τους μεγάλους, σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα παίζονται τεράστια επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό το γνωρίζουμε. Αυτά τα επιχειρηματικά συμφέροντα δεν σημαίνει την απόλυτη και τη μέγιστη καλυτέρευση ποιότητας των ανθρώπων. Του λαού, αυτού που τρέχει για το μεροκάματο, ενός νεαρού ζευγαριού. Όσο σε ακούω, βρε Μιχάλη, είναι σαν να μου μιλάς για τις εθνικές εκλογές. Δεν μπορείς να το ξανασκεφτείς. Να πάσχεις το άλλο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, γιατί το λέω. Περίμενα να μου πεις, ας πούμε, το κυκλοφοριακό. Περίμενα να μου πεις, γιατί εμένα αυτό που με αγχώνει δεν είμαι κάτοικος Πειραιά, είναι πώς θα πάω στο σημείο με όλες αυτές τις αλλαγές που έχουν γίνει. Περίμενα να μου πεις για τα σκουπίδια. Μου το πας πιο βάθος όμως, πολιτικό βάθος εννοώ. Ναι, γιατί κοίταξε να δεις, πίσω από τα επιφανειακά κρυβόμαστε. Δηλαδή, λέει Παναγιώτης ότι εγώ θέλω έναν δήμαρχο και να είναι καθαρή πόλη. Ναι, βέβαια, θα είναι καθαρή πόλη. Θα το κάνει, αλλά πώς θα το κάνει αυτό, Χριστίνα μου? Αν είναι, παραδείγματος χάρη,
να έρθουν οι ιδιωτικές εταιρείες να το κάνουν αυτό, η πόλη να είναι καθαρή, mm-hmm. αλλά να ανεβαίνουν τα ανταποδοτικά τέλη και, και να το μετακυλήσει αυτό το πράγμα στους δημότες, mm-hmm. δεν νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Mm-hmm. Okay, δηλαδή, mm-hmm. απλά πράγματα τα οποία τα βλέπουμε καθημερινά, τα οποία μας απασχολούν, τα λεωφορεία, τα δημοτικά λεωφορεία, όπως λες και εσύ, το συγκοινωνιακό, είναι μια επιβαρημένη πόλη ο Πειρά αυτή τη στιγμή. Προχθές που έκανα. Πήγαινα κάπου με Βέσπα, γιατί εγώ μετακινούμε τις περισσότερες μέρες με δίκυκλο στο λιμόνο, στην περιοχή του λιμανιού. Μέτρησα 18 πούλμαν. Τουρίστες από ναι, τα καράβια. Ήταν τουριστικά, mm-hmm. ήταν από αυτά τα μπάτσα τα οποία έρχονται και χθες παίρνουν από τα κουραζιερόπλαια τον κόσμο, ο οποίος περνάει από τον Πειραιά τράνσιτο, γιατί δεν μένει. Ήταν μια άλλη παλιά συζήτηση που είχε γίνει αυτή. Εσύ σίγουρα θα τη θυμάσαι το ότι θα έρθουν τα κοραζιερόπλαια στον Πειραιά και ξαφνικά τα ναυτά και τα ζουμπρούλου και θα τα γεμίσουν όλο τον Πειραιά και ξαφνικά θα γίνει ο Πειραιάς ένα Las Vegas εξαιρετικό κτλ. Έχει γεμίσει τρούμπα σκυλάδικα και τίποτα από αυτά δεν υπάρχει στον Πειραιά. Όλοι έρχονται από εκεί, παίρνουν τα λεωφορεία αυτά τα ειδικά τα ξεσταλίπατα, φεύγουν, πηγαίνουν στην Αθήνα, βλέπουν την Ακρόπολη. Τρώνε και το σουβλάκι, Greek σουβλάκι και τελείωσε η υπόθεση. Είναι τυχερή της παρέας για δύο πράγματα. Πάνε τουλάχιστον και τρώνε Greek σουβλάκι σε καλή τιμή, γιατί άμα πάνε στη Μύκονο, δεν ξέρω αν το είδε στα δημοσίευματα, θα πληρώσουν το καλαμαράκι 500 ναι. κάτι ευρώ και λέει είναι φρέσκα 100 ευρώ το κύλο. Παναγία μου, ένα μου ήρθε το φρουτζάς. Αλλά επίσης είναι και η άτυχη, γιατί πραγματικά σκέφτομαι, Μιχάλη, από το παίρνουν αυτό το ανοιχτό το λεωφορείο που είπε στο Πούλμαν από τον Πειραιά και πάνε στο κέντρο. Τι βλέπουν πραγματικά η θέα, ναι, η διαδρομή, αλήθεια. Είναι απαράδεκτη. Ναι. Τα έργα εδώ, πες στα κομμάτια, έργα είναι, καταλαβαίνω και στις δικές τους στις χώρες και στις πόλεις συμβαίνουν τέτοια πράγματα, αλλά αυτή η αναρχία, αυτό το άνορχο, το βρώμικο που συναντάει κανείς όλη αυτή την πορεία, δεν ξέρω. Μα το φοβερό, ξέρεις ποιο είναι, επειδή εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές. Περνάνε το δρομολόγιο, δεν ξέρω αν γνωρίζεις, περνάει μέσα από την Πειραϊκή. Ναι. Για να φτάσει από την Πειραϊκή μέχρι το Πασαλιμάνι, περνάνε από όλα τα τείχη στο Μισοβλή. Εκείνη είναι η πιο εγκαταλειμμένη περιοχή του Πειραιά. Αυτή τη στιγμή, παραδείγματο χάρη, αν κάνει μια καταμέτρηση από τι 10 σκάλε που υπάρχουν, οι 9, όποιο πατήσει, πρέπει να μπει και να τι κατέβει με το χορό του Ζαλόγου. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση, κάνει διαθήκη, σταυρό και κατεβαίνει. Ναι. Μιλάμε για εγκαταλειμμένη περιοχή. Παίζονται διάφορα εκεί. Δηλαδή λέει ο Δήμος ότι εγώ δεν μπορώ να το φτιάξω γιατί αυτό είναι τη αρχαιολογία. Είναι το καινούργιο που έχει γίνει στον Πειραιά. Ναι. Που έχει ανασκήψει και με το Έχετε θέμα του μετρό. Από κάτω όλα είναι αρχαία στον Πειραιά. Από κάτω όλα είναι αρχαία. Ναι, εντάξει. Οι αρχαίοι δεν ξέραν, ας πούμε, οι άνθρωποι ότι αύριο μεθαύριο στη πλατεία του Πειραιά θα γίνουν παντού καφέ και δεν με ρίμνησαν επ' αυτού. Αλλά από την άλλη μεριά, εντάξει, υπάρχει και μια τεράστια υποκρισία γιατί γνωρίζει ότι. Έχοντας εγώ παραδείγματος χάρη εσύ 10 συναπτά έτη στην Ευρώπη, γνωρίζουμε πάρα που κατά τα άλλα θέλουμε να φτάσουμε και τα βλέπουμε και ευρωπαϊκά, τρομάρα μας, οι αρχαιολογικές περιοχές είναι πραγματικά αρχαιολογικές περιοχές, έτσι, δεν ανακαλύπτονται, ας πούμε, το πέρασμα των αιώνων. Μια και κάνουμε έτσι την κουβέντα, τελευταία ερώτηση, Μιχάλη, ωραία όλα αυτά που διαμαρτύρεστε, το ΚΚΕ όμως, ξέρεις, έχει την εξής, λένε ορισμένοι, ιδιαιτερότητα, είναι σαν να μην θέλατε να πάμε μπροστά, είναι σαν να είσαστε κολλημένοι λίγο, όχι στα κεφάλαια, να μην μπουν μέσα, εγώ καταλαβαίνω ότι άμα γίνουν, ας πούμε, το μεγάλο εμπορικό κέντρο εκεί, τι θα γίνει η αγορά του Πειραιά, τα μικρά τα καταστήματα. Από την άλλη, άμα υπάρχει μια ισορροπία και σε αυτό θα έχετε αντιρρήσεις. Και συγγνώμη που λέω θα έχετε, απλώς ως ναι. ΚΚΕ που είστε το δεν είναι το θέμα των αντιρρήσεων. Είναι τα αποτελέσματα όλης αυτής της ιστορίας. Όταν κάποια πράγματα γίνονται με γνώμονα το επιχειρηματικό κέρδος, είναι λογικό και επόμενο κάποιοι να καρπούνται την υπεραξία και κάποιοι άλλοι απλώς να παίρνουν τα ψίχουλα. Αυτή είναι τόσο απλό το πράγμα. Δεν είναι το θέμα, πάνω σχάρι, των επιχειρηματιών. Βλέπουμε, πάνω σχάρι, και αυτό το μακρόπνο σχέδιο το οποίο ξεκινάει για να γίνει η Αθηναϊκή Ριβιέρα, το οποίο περνάει και μπροστά από το Sky, έτσι. Γνωρίζουμε όλοι μας. Λοιπόν, αυτό και ξαφνικά που γίνεται και η διάνοιξη του δρόμου, γιατί τάχα μου τους έπιασε και ο πόνος. Δεν είναι αυτό. Αυτό έρχεται να κουμπώσει πάνω σε έργα τα οποία θα ξεκινάνε από εκεί και θα καταλήγουν στο πέραμα. Το θέμα δεν είναι να γίνουν αυτά. Το θέμα δεν είναι αν αυτά τα πράγματα μετρώνονται
σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα ως ανάπτυξη. Το θέμα είναι ποιος την καρπούται αυτή την ιστορία. Εσύ, αυτό εγώ και όλοι εμείς οι υπόλοιποι όχι. Ακόμα και γιατί ας πούμε έχει εξαγριωθεί ο Στέφανος, ο ακροατής. Δηλαδή, ναι, λέει, τι προτείνει ο καλεσμένος σας, να μην έρχονται τουρίστες? Όχι, δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Προς Θεού. Και δεν καταλαβαίνω από πού προκύπτει αυτό με τον, mm-hmm, με τον Στέφανο. Mm-hmm. Εγώ λέω ο Στέφανος να καταλάβει μην είναι τουρίστος ο ίδιος στην Ελλάδα. Ναι. Okay, γιατί αυτή τη στιγμή, όταν το μεγαλύτερο κομμάτι και το δυναμικότερο του ελληνικού πληθυσμού απουσιάζει και είναι στο εξωτερικό ως μονάδα παραγωγική, αυτό θα πρέπει να απασχολεί τον Στέφανο και τον κάθε Στέφανο. Όλα τα άλλα είναι ελαφρότητες. Μάλιστα. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι το ότι εμείς έχουμε καταντήσει να είμαστε πλέον στην Ελλάδα ένα μεγάλο κομμάτι της αστικής τάξης, ένα μεγάλο κομμάτι των λαϊκών στρωμάτων, ένα μεγάλο κομμάτι της νεολαίας, ουσιαστικά υποδιωγμό. Καλή επιτυχία, καλό στομάχι και καλή προσπάθεια γενικότερα, Μιχάλη. Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά. Υγιείς, και μακάρι, να είμαστε όλοι, ναι. Και μακάρι να βγούμε δυνατοί για να μπορέσουμε να πολεμήσουμε για όλα αυτά τα οποία έρχονται και όλα αυτά τα οποία έχουν καθίσει στο σβέργο μας. Να είσαι καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.